Ράιγον και πιστεύω ότι στο τέλος θα υπάρξει ένα ίσιο τέλος. Αυτά τα πράγματα που περνάτε εσείς είναι πολύ κοντά σας, γιατί τα έχω περάσει και εγώ και ο συνάδελφός μου εδώ, ο Στέλος Παλατσούπας, γιατί είμαστε εργαζόμενοι στον ΟΣΕ. Εμείς πρώτοι δεχτήκαμε, είμαστε οι πρώτοι που φταίγαμε για την Ελλάδα, είμαστε οι πρώτοι που φταίγαμε που η Ελλάδα είχε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση και από εμάς ξεκινήσαμε. Και τα έχουμε βιώσει στο πιτσί μας και τα βιώνουμε ακόμα. Σας έχουμε όλους κουράγιο, δύναμη και αγώνες, παιδιά. Λοιπόν, αν θέλετε να σας πω τη συνομιλία που είχα με τον κύριο Καμίλο, σας την πω, μου είπε με λίγα λόγια ότι η χρηματοδότηση θα γίνεται, από το σύμφωνο με συναντήσεις που είχε και με τον υπουργό τον κύριο Παναγιώτοπουλο, θα γίνεται από το ΙΚΑ και η υλοποίηση θα γίνεται από τη ΔΕΚΑ. Και ότι πώς θα γίνει αυτό. Ποιος όρος. Αυτά με... Όχι, όχι, άλλο πριν φτάσω στο σώμα. Ναι, 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 Αποστόλη. 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 Δεσμεύει το Ταμίλος οποιαδήποτε άποβα συμπαρτία από τους Δήμους να την ενοποιήσει. Αποστόλη, σε παρακαλώ. Είναι παράδειγμα. Αποστόλη. Αν θέλετε ούτε να θέλετε πηγαίνει να δουλειά. Ναι, όχι, συνέχισε, συνέχισε. Να μην του πω καθόλου, μην τη λέω συμπόθηση, εγώ δεν έρθα αυτός μια συνέχισε, συνέχισε. Λοιπόν, τρία πράγματα, αυτά που συγκράτησα, αυτά τα λέω. Λοιπόν, και ότι οι θέσεις των εργαζομένων δεν πρόκειται να κινδυνεύσουν. Αυτά τα τρία πράγματα μου είπε. Τώρα δεν δικά μου λόγια. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Πριν προχωρήσουμε, να κάνω μια ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται. Εάν θα γίνεται η χρηματοδότηση από το ΙΚΑ, η ΔΕΚΑ δεν θα μπορεί να κάνει προσλήψεις. Διότι το πρόβλημα μας δεν είναι αν θα υλοποιηθεί μέσα από τη ΔΕΚΑ. Το θέμα είναι αν θα μπορεί η ΔΕΚΑ να κάνει προσλήψεις. Πώς θα κρατήσει το προσωπικό. Πρέπει να γίνει ομαδική ρύθμιση που να επιτρέπει την αναγκαστική ρύθμιση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι. Να πω λίγο κάτι για το πορεία. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Μπορείτε να του το μεταφέρετε και να κάνει μια διευκρινιστική δήλωση. Ότι δήλωσε χθες το ραδιόφωνο ότι στόχος τους είναι να μείνουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν 9 χρόνια. Ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω. Πρέπει στο ραδιόφωνο. Διότι σε 8 χρόνια και 11 μήνες με αυτό που λέει ο κύριος Σταμίλους είναι αυτό ακριβώς το σχέδιο της κυβέρνησης και για το οποίο ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε. Δηλαδή δεν μας λέει κάτι καινούριο. Το να αντικατασταθεί το πρόγραμμα, να αντικατασταθεί το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι από το κατοίκον φροντίδα στους συνταξιούχους είναι αυτό, ότι πλέον μεταφέρεται στο ΙΚΑ και σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες στους εργαζόμενους, οι ωφελούμενοι θα πέσουν στο 1/5, γιατί βάζουν απίστευτα κριτήρια εισοδηματικά, πάνω από 78 χρονών να είναι ο ωφελούμενος, πάνω από 67% ποσοστό ανεργίας, ποσοστό αναπηρίας, συγγνώμη. Και αυτό που προκύπτει είναι ότι με το 1/5 των ωφελούμενων, αυτομάτως και οι εργαζόμενοι θα είναι λιγότεροι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 3.500 εργαζόμενοι και ωφελούνται πάνω από 130.000 συμπολίτες μας. Με το να γίνει αυτό που λέει ο κύριος Σταμίλος, που αυτό είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης, τι θα γίνει ουσιαστικά, θα κάνουν αυτούς τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς οι εργαζόμενοι, δηλαδή θα τους αφήσουμε στις ωρέξεις των ασφαλιστικών ταμείων που δεν έχουν λεφτά και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή διατίθεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να δώσει 58 εκατομμύρια για το καινούριο πρόγραμμα, ενώ το βοήθεια στο σπίτι που είναι και πετυχημένο και εξυπηρετεί περισσότερους είναι 60 εκατομμύρια. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει πολιτική βούληση, αυτό που λέγαμε και πριν, και το μόνο του σχέδιο είναι να ιδιωτικοποιηθεί κάθε είδους πρόνοια και μέσα σε αυτά και αυτές οι δομές, οι κοινωνικές. Διότι κανένας κάτω από τα 78 δεν θα μπορεί να δεχθεί τις υπηρεσίες από το πρόγραμμα κατοίκων φροντίδας στους συνταξιούχους. Και τελειώνω λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει και τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κυρίκης, τροπολογία με την οποία ζητούσε να λυθεί το θέμα και δεν πέρασε στη Βουλή. Άρα πού είναι η πολιτική βούληση όλων των βουλευτών εδώ πέρα της κυβέρνησης που θέλουν να λύσουν το θέμα και που παρατείνουν συνεχώς εδώ και πόσο καιρό το μαρτύριο των εργαζομένων που δεν ξέρουν αν αύριο θα έχουν δουλειά ή όχι. Να πω λίγο τώρα με κάτι τώρα με πήγαμε, αυτό. Τώρα μπήκαμε στην ερώτηση. Και τελειώνουμε ότι σε αυτή τη συγκυρία, την πολύ δύσκολη για την Ελλάδα, η πολιτεία οφείλει τουλάχιστον να μην συμπεριφέρεται ανάλογητα, να βοηθήσει και τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, να διευρύνει ακόμη περισσότερα τα κριτήρια και όχι να τα σεπτεί. Δηλαδή, από εκεί που ήταν κάποιοι άνθρωποι και ωφελούνταν, τώρα γίνονται λιγότεροι. Αντί σε αυτές τις συνθήκες να γίνονται περισσότεροι, οπωσδήποτε να αναβαθμιστούν αυτές οι δομές.
Λέμε ότι πρέπει να είναι στους Δήμους ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν στο Δήμο, στο ΣΟΤΑ. Και να δοθούν και τα δεδουλευμένα, γιατί στους ανθρώπους χρωστούνται λεφτά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υιοθετείτε το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10. Με κάποιες παραλλαγές από εκεί, συμπληρώνουμε και επιπλέον. Γιατί εσείς δεν έχετε ούτε να δοθούν τα χρήματα και μιλάτε για σταθερή και μόνιμη χρηματοδότηση του δομών. Να διασφαλιστεί, να γίνουν οι θέσεις αορίστου, να υπογραφούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι άνθρωποι να ξέρουν ότι και αύριο θα έχουν δουλειά. Να διασφαλιστεί η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων. Έτσι, της απασχόλησης των εργαζομένων. Νομίζω ότι αυτό καλύπτει και αυτό που θέλω εγώ σήμερα είναι να κάνουμε μια κουβέντα επί της ουσίας, να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα και να πούμε ότι το ρεζουμέ από αυτήν την συνάντηση είναι αυτό. Εάν μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου, θα είναι θετικό. Το να αρχίσουμε να λέμε ότι εγώ καταγγέλω την κυβέρνηση που δεν έχω κανένα πρόβλημα, το κάνω στο τέλος. Δεν νομίζω όμως ότι βοηθάει. Θέλουμε τη θέση. Δεν το λέω για εσάς. Θέλουμε λοιπόν τη θετική συμβολή των συμμετοχών των σήμερα σε αυτή τη συνάντηση για να μπορέσουμε να πούμε ότι καταλήξαμε κάπου. Ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε, συμφωνούμε ότι είναι αυτό, με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το νόημα έχει η συνάντηση μας σήμερα. Να κάνω λίγο μια παρέμβαση, συγγνώμη λίγο κύριε Πάρντ, μια παρέμβαση λίγο σε αυτό. Εμείς τα Χριστούγεννα, εδώ στο 10, οι συνάδελφοι κοινωνικοί λειτουργοί, κάναμε μια έρευνα να δούμε στα άτομα που εξυπηρετούμε κατά πόσο με αυτά τα κριτήρια που έχει βγάλει το ΙΚΑ, πόσα άτομα από εμάς, από την ομάδα μας, είναι μέσα, εντάσσονται. Λοιπόν, το συμπέρασμα που βγήκε από το λίγο δείγμα που έχουμε, από το δείγμα που έχουμε, τα άτομα που εξυπηρετούμε, είναι ούτε το 10% δεν μπορεί να ενταχθεί με αυτά τα κριτήρια στο βίντεο. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω από την πλευρά των ωφελουμένων, ούτε το 10% των ηλικιωμένων θα δέχονται την φροντίδα, το καινούργιο πρόγραμμα, αυτό που λένε κατοίκον φροντίδα. Είναι κατανοητό, το πρόγραμμα είναι κατανοητό, εντοπισμένο, γι' αυτό. Απλώς είναι με έρευνα. Είναι με έρευνα και. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Κυρίτση, αν μπορεί να είμαστε όλοι εδώ να ακολουθήσουμε μια διαδικασία. Ένα λεπτό μόνο να το θέσω, μπορεί να μας απαντήσει αργότερα. Μέχρι τώρα τι έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής στη Βουλή, αν είναι μέσα στην Επιτροπή, και ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης. Γιατί εγώ προσωπικά κάποια πράγματα που είδα, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι καθαρά η δυτικοποίηση. Είναι. Η δυτικοποίηση του προγράμματος. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά. Κοιτάξτε, τώρα, κάνουμε τώρα, αν θες να κάνουμε πολιτική, να κάνουμε πολιτική. Αν θες να μιλήσουμε λογικά πράγματα, να μιλήσουμε λογικά πράγματα. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και πάμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα, αν έκανε η κυβέρνηση ή όχι, περίμενε τη Δευτέρα να ακούσει. Κάτσε τη Δευτέρα λοιπόν που θα μιλήσουμε μετά. Αυτό που είδα στην Ελλάδα. Τώρα, αν μιλήσουμε πολιτικά, θα σα πω και εγώ λοιπόν. Τριπλασιάζουμε του μισθού και θα δεκαπλασιάσουμε του ανθρώπου. Και τέλειωσε και τα πάρτε. Άσε με σε παρακαλώ να κουβεντιάζουμε στο παράδειγμα του ανθρώπου, να λύσουμε τα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα μη φωνάζετε. Φωνάζω γιατί αρχίζει και βάζει κάτι θέματα. Να βάζει κάτι θέματα. Για σένα είμαι εδώ. Θα μπορούσα να μην έχω έρθει. Δεν είναι ερώτηση αυτή. Δεν θα μα πει δείξει. Σας παρακαλώ. Αρχίζουμε την Μπάρδα. Εντάξει, ο εκπρόσωπός σας. Ο κύριος Μπάρδα. Θα μιλάς καλύτερα. Ο κύριος Μπάρδα. Τώρα. Σε ευχαριστώ για την πρόθεση. Ποιες προθέσεις έκανε η σύμβουλη αυτή τη συνάντηση. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η. Διότι το μέλλον μας είναι να λυθεί το θέμα. Όχι να δημιουργήσουμε οξύνη σε προσπάθεια αυτή πιστεύω πως είναι. Δεν βοηθούν στην προσπάθεια που ξεκινήσαμε εδώ και τόσο καιρό. Για ομαλή εξαίρεση λύση. Λοιπόν, ας μην παρασυρθούμε λοιπόν σε αυτές τις σκοπιμότητες. Εμείς, όσοι πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια, να τη συνεχίσουμε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Καταρχάς, θα ήθελα να μεταφέρω και τον χαιρετισμό και του Αντιπεριφερειάρχη και του Περιφερειάρχη, του κ. Αγοραστού και του κ. Μιχαλάκη. Ανιδημένες υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπω να είναι εδώ. Όμως, σας μεταφέρω την αμέριστη συμπαράσταση και την προσπάθεια που θα κάνουμε ως περιφέρεια ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για αυτό το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται με αυτές τις αποφάσεις των μνημονίων.
Το πρόβλημα έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλο είναι οι ωφελούμενοι και το άλλο σκέλο είναι οι εργαζόμενοι. Και τα δύο σκέλη πιστεύω πως αγγίζουν την κοινωνία μας. Και μάλιστα το πρόβλημα γίνεται πολύ πιο έντονο κάτω από αυτήν την πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση. Δηλαδή, όπως είπε και η κυρία Τριτσέλη, οι ωφελούμενοι θα πολλαπλασιαστούν λόγω της οικονομικής κατάστασης, είτε της ψυχολογικής φόρτισης, είτε της ανέχειας και της αδυναμίας να συντηρηθούν, είτε οι εργαζόμενοι έτσι θα πρέπει να επιτελέσουν ένα πολύ σημαντικότερο έργο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις. Με καλύψατε απόλυτα με την τοποθέτησή σας και σας μιλάω κιόλας για να επιβεβαιώσω την επισήμανσή σας. Σας λέω πως η μάνα μου είναι μία από τους ωφελούμενους. Όταν της πρότεινα θέλεις κάτι μάνα κλπ, μου λέει όχι από τη Μαρία παιδί, μου λέει έρχεται εδώ τακτικά και μου συμπαρίσταται. Άρα λοιπόν όλοι μας ζούμε στο πετσί μας την προσφορά των εργαζομένων, όλοι ζούμε στο πετσί μας την αναγκαιότητα αυτού του θεσμού, όλοι ζούμε στο πετσί μας πόσο ωφελούνται οι ευπαθείς ομάδες. Εκείνο λοιπόν που μένει είναι να παλέψουμε για το θετικό αποτέλεσμα. Λαϊκισμοί και να ρίξουμε ευθύνες κλπ. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν βοηθάνε. Προτιμότερο να είμαστε χρήσιμοι παρά αρεστοί. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση σήμερα εδώ να κάνουμε μια προσπάθεια. Συμφωνώ απόλυτα με το ψήφισμα σου, Προέδρε, με το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου, να προσπαθήσουμε να το προωθήσουμε, να το διεκδικήσουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Όλοι είμαστε εδώ και θα προσπαθήσουμε να... Αν κάποιοι από εδώ είχαν συναδελφική αλληλεγγύη, έστω μίλησε ο κύριος βουλευτής, θα είχαν βγει έξω τώρα. Σε προβοκάρεις την κουβέντα μας εδώ και έχεις και λόγο. Προβοκάρεις την κουβέντα. Πάμε να λύσουμε ένα θέμα και με την προβοκάτσια μόνιμα πάνω από το κεφάλι ιδιωτικοποιήσεις και κούντες. Έχουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα σοβαρό εδώ. Και έρχεται ο άλλος και ποια είναι η κοινωνική σας πολιτική. Νομίζω πως συνέχεια, κύριε Βουλευτά, νομίζω πως πολλά κακά σε αυτή την κοινωνία μας έτσι, προέκυψαν και από αυτού του είδους τον λαϊκισμό. Έτσι, νομίζω πως δεν έχουμε την πολυτέλεια, δεν έχουμε το δικαίωμα να εκμεταλλευόμαστε τον πόνο του άλλου για να κακωθούμε είτε πολιτικά είτε προσωπικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεχάσουμε αυτές τις λογικές, θα πρέπει να σκύβουμε ουσιαστικά στα προβλήματα της κοινωνίας και αν μπορούμε και όσο μπορούμε να τα λύνουμε. Θεατρινισμοί και ενέργειες οι οποίες δεν φέρνουν θετικά αποτελέσματα νομίζω πως περισσεύουν. Και μάλιστα με ένα τόσο πολύ ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Και δεν λαϊκίζω αυτή τη στιγμή. Μιλάω από καρδιάς. Άρα λοιπόν ας σκύψουμε στο πρόβλημα και ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί, είμαστε εδώ εκπρόσωποι της κοινωνίας, όπου και να ανήκει ο καθένας. Κανένας δεν δικαιούται να θεωρείται πιο ευαίσθητος από τον άλλον. Όλοι μας πιστεύω ότι έχουμε τις ίδιες ευαισθησίες. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, να προσπαθήσουμε να παλέψουμε με την ένωση των δυνάμεών μας για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις οποιασδήποτε. Εγώ θα συμφωνήσω. Παράξενες προθέσεις των κυβερνώντων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς εδώ κάποιοι από εμάς τις υιοθετούν ή ότι κάποιοι από εμάς θα σηκώσουμε τα χέρια και θα τα παλέψουμε για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν σοβαρά να σκύψουμε στο πρόβλημα και να παλέψουμε. Κανένας δεν μπορεί να δεσμευτεί για τίποτα σήμερα. Όμως εκείνο που μπορούμε να δεσμευτούμε είναι η πρόθεσή μας να παλέψουμε για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε το μοιραίο. Εδώ ήταν μια έχει προβοκάτσια. Ναι, ναι. Σε παρακαλώ. Δηλαδή έρχεται κάποιος, μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Για να αναπτύξει ότι άμα γίνω ευτυχισμένος Βορειοκορεάτης θα είμαι καλά και θα βολευτούμε όλοι. Κύριε Βουλευτά, συγγνώμη σε διακοπτώ. Δεν φταίει ο απασχολούμενος. Είναι αυτοί που τον παροτρύνουν και που τον σιγοτάρουν για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ βγάλαμε ένα ψήφισμα. Ήρθαμε εδώ πέρα να συζητήσουμε. Δεν θα πολύ που θα χάσει τη δουλειά του, δηλαδή, ο άνθρωπος και δεν θα γίνεται. Αν δείτε αυτή την ευμηνία εσείς, δεν πάμε να δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αν κύριε
εσείς δίνετε αυτήν την ερμηνεία, λυπάμαι, αλλά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αλλά μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Για την αγανάκτηση και την οργή συνεχώς αυτήν. Ωραία, για την αγανάκτηση πρέπει να την κάνουμε. Μην την δαμάσουμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Αγανακτώντας όλοι λύνουμε το πρόβλημα. Κυρία Τριτσέλη, σήμερα... Συγγνώμη κύριε Βουλευτάκη, κυρία Τριτσέλη, σήμερα το είπα και νωρίτερα, ότι κληθήκαμε εδώ για να συνεισφέρουμε με τη θετική μας παρουσία. Εγώ να σας ανακοινώσω λίγο ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν απαράδεκτη τη στάση του κ. Κυρίτση, οπότε υποχωρούμε. Αυτή ήταν η αποφασή μας. Πάντως να ξέρετε, με συγχωρείτε, δεν συμβάλλετε. Εμείς ήρθαμε εδώ, ήρθαμε εδώ για να λύσουμε το πρόβλημα. Έτσι. Δεν ήρθαμε εδώ για να λαϊκίσουμε, παιδιά. Καθίστε να λύσετε το πρόβλημα. Εντάξει, ναι. Θα ρωτήσω ότι οι εργαζόμενοι από το βοήθεια στο σπίτι αποχωρούν. Εμείς οι υπόλοιποι. Όχι, όχι, το Δήμο δικαίων. Όχι, όχι, από το βοήθεια στο σπίτι είπα. Ναι, από το βοήθεια στο σπίτι. Εμείς οι υπόλοιποι. Α, Σκαλαπάκα. Ωραία. Να διευκρινιστεί γιατί δεν υιοθετούμε αυτή την άποψη εμείς. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα για να λυθεί το θέμα. Μαζέψτε το. Έτσι, με εξέπληξε η Αγγέλα. Η Αγγέλα με εξέπληξε. Η Αγγέλα είναι μια ψούμα, είναι απολυμένη η Αγγέλα. Ωραία, λοιπόν, εδώ δεν είμαστε, τι κάνουμε εμείς. Αυτό δεν συζητάμε. Αυτό δεν συζητάμε. Τέλος. Από πού αποχωρείτε. Τέλος. Από πού αποχωρείτε. Από μια κουβέντα ήρθατε εδώ. Αφήσαμε τις δουλειές μας, αφήσαμε τις απασχόλησεις μας για να προσφέρουμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε και εσύ. Αγγέλα, δεν βοηθάς, να το ξέρεις. Δεν βοηθάς, Αγγέλα. Αγγέλα, δεν βοηθάς. Δεν βοηθάς. Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά και να λύσουμε προβλήματα. Δεν είναι παροδία. Δεν είναι παροδία. Δεν πρέπει να κάνουμε την παροδία όλοι. Μα κοροϊδεύεις. Ξέρεις πολύ καλά. Κάνεις λάθος. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Εάν το κοροϊδεύεις, δεν μπορούμε να κάνουμε. Κανένα. Βγάζουμε ένα ψήφισμα που είναι πέτσι. Κάνουμε και πέτσι το δομό. Κάνουμε το γιου. Τι κάνετε. Πάμε να κάνουμε επανάσταση. Πάμε να κάνουμε επανάσταση. Μπορείτε. Αγγέλα! Αγγέλα! Δεν βοηθάτε εδώ! Όποιος θέλει να καθίσει, να καθίσει! Όποιος θέλει να αποχωρήσει, να αποχωρήσει! Μην παρασύρεστε! Όποιος θέλει να αποχωρήσει, να αποχωρήσει! Εγώ πραγματικά έχω ιδιαίτερη περιέργεια να ακούσω τι θα γίνει. Θέλω να ακούσω τι θα γίνει. Δεν αποχωρούμε! Δεν αποχωρούμε! Όχι θέλουμε! Θα επιτρέψουμε να διαλυθεί αυτό που σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε. Όποιος θέλει να φύγει, να φύγει. Να γίνει αυτό το στόχο για να τώρα, όποιος θέλει να φύγει, να φύγει. Όποιος θέλει να φύγει, να φύγει. Τι θέλω να μην θα φύγει. Επειδή εμείς λοιπόν βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι εδώ και κάθονται και περιμένουν να ακούσουν, εμείς συνεχίζουμε. Όποιος θέλει λοιπόν να αποχωρήσει, να αποχωρήσει. Τέλος. Όχι, εμάς μας ενδιαφέρει να ακούσουμε γιατί γι' αυτό το λόγο ήρθαμε σήμερα και εκτιμούμε το γεγονός ότι είσαστε εδώ. Το εκτιμούμε ότι είστε εδώ και συζητάτε. Ήρθαμε εδώ και βλέπετε ότι προσπαθούμε να αγγίξουμε το πρόβλημα. Ωραία. Και να παλέψουμε μαζί. Και δεν είναι λαϊκισμός. Και σας ευχαριστούμε και δεν θέλουμε. Είναι ανάγκη μας και είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτό θα συνεχίσουμε. Τελειώσαμε. Να προεδρέψει λίγο το λόγο έκρη ο κύριος Τσουβάκης. Κλείσε την πόρτα, παρακαλώ. Ο συμπρόεδρος της συνοδευτικής επιχείρησης του Καραλάκας, όπου του βοήθησε στο σπίτι είναι στα χέρια μας, θεωρώ ότι η απαραίτητη σημερινή συνεδρίαση θα φέρει ένα αποτέλεσμα πολύ θετικό. Το ψήφισμα που έχει βγάλει 10-10 είναι σε γενικές γραμμές καλό. Θα ήθελα αυτό το ψήφισμα να μην είναι ψήφισμα του 10-10, αλλά όλο τον Δήμο του Δήμου του Καλού. Μα γι' αυτό κληθήκαμε. Να είναι υπογεγραμμένο από όλους. Αν μπορεί να γίνει και η αναβάθμιση που μου είπε η κυρία Τσέλη. Ό,τι χρειαστεί να προσθέσουμε να το προσθέσουμε, δεν έχουμε κλειστά αυτιά. Και αυτό να εμφανιστεί προς τα έξω ως επιλογή των Δήμων, εφόσον συμφωνούν και οι υπόλοιποι δύο Δήμοι που δεν έχουν κάνει τοποθέτηση. Έχω στα χέρια μου επίσης, θα πρέπει να, στο ψήφισμα αυτό να αναφερθεί αν θα απαντήσουμε σε αυτό που τουλάχιστον εγώ έχω στα χέρια μου από το ΙΚΑ. Αν αποδεχόμαστε τη νέα μορφή. Για μας μέχρι 30, να συνέχισε, ναι. Αν αυτή η δομή, γιατί εγώ δεν έχω πάρει την απάντηση, σε κράτα χαρτιά μου και περιμένω την απάντηση στην υπογράφηση του σύμβαση, αν αποδέχουμε το νέο πλαίσιο που βάζουμε μέσω τη χρηματοδότηση του ΙΚΑ. Τι θα κάνουμε, θα απαντήσουμε. Οι υπόλοιποι δήμοι θα κάνουν τα χαρτιά, θα απαντήσουν. Θέλω να είμαι πολιτικά καλυμμένος.
Πάμε στο κρίτσιο. Αν θέλετε να απαντήσουμε, μπορεί να πιέσουμε. Όχι, όχι. Μόλις τελειώσει. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι ο ρόλος. Ήθελα να διευθύνω. Μόλις τελειώσει. Θέλω να δείτε αυτό ο προβληματισμό σα να το ψήφισμα. Αν θα απαντήσουμε ή όχι θετικά ή αρνητικά στην διαδικασία του ΙΚΑ. Θα μιλήσω λίγο προς ο Δήμος Πύλης. Ωραία, κάνω σαφές εγώ ένα πράγμα. Ποιος άποψε είναι. Μήπως την ευχέρεια και με την ευελιξία, αν υπάρχει κάτι να προσθέσουμε περισσότερο, είμαστε ανοιχτοί να το προσθέσουμε και να βγει ως ενιαίο ψήφισμα αυτής της κουβέντας. Έτσι. Όλο το παράγμα. Να πω κάτι. Μέσα σε αυτό, επειδή αναφέρεται πάρα πολύ για το βοήθεια στο σπίτι, το οποίο πραγματικά έχει το πιο έντονο πρόβλημα, είναι άμεσο, θα πρέπει να μπει και θέμα για τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές, γιατί 31 Αυγούστου λήγουνε και είμαστε, ναι, και είμαστε ακριβώς το ίδιο. Και θα πρέπει να προτρέξουμε για να μην φτάσουμε εδώ όπως φτάσαμε σήμερα με το βοήθεια στο σπίτι. Για τη συνέχιση του προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής ζωής. Να εξηγήσω, γιατί πρέπει να σας πω, γιατί θα φύγω. Δηλαδή δεν είναι δημιουργηθούν εντυπώσεις. Βγες τα κανάλια και εξηγήθηκε και να φύγετε τώρα. Μα τι να μας πείτε εμάς τώρα. Δικαίωμά σας είναι να φύγετε. Δικαίωμά σας είναι να φύγετε. Δεν έχω καμιά υποχρέωση να σας κάνουν σύγχρονο. Κύριε Πάρα, σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Αλλά ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε για ένα πρόγραμμα στο βοήθεια στο σπίτι. Όπου οι εργαζόμενοι έχουν φύγει, άρα εμείς τι να γίνει. Δεν έχουν φύγει, οι εργαζόμενοι είναι εδώ. Κάντε λάθος. Οι δικοί δεν Τώρα τους θες μέσα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δεν έχουν εξήγηση. Η αποχώρησή σας, κυρία Τριτσέλη, μας προσβάλλει γιατί σημαίνει ότι όλους τους κόσμους συμβάλλουν. Δηλαδή σας προσβάλλω εγώ και οι κύριοι που ψηφίζουν. Κυρία Τριτσέλη, κυρία Τριτσέλη, καθίστε. Αλλιώς, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Είτε αποφασίσετε να μείνετε, είτε να φύγετε. Προϋποθέσεις. Η μοναδική προϋπόθεση που μπαίνει για μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και των ωφελούμενων από τα προγράμματα των κοινωνικών δομών. Καμία άλλη προϋπόθεση δεν μπαίνει. Thank you.
καμία απολύτως άλλη προϋπόθεση. Για εμάς, για εμάς. Ωραία, ας ακούσουμε. Καταλήξουμε. Λοιπόν, αποφασίστε, θα μείνετε ή θα φύγετε. Λοιπόν, να μείνετε. Πες λίγο την κατάληξη του ψηφισμού. Είναι εκπρόσωπος του Δήμου Πύλης. Συμφωνούμε με το ψήφισμα. Εγώ θα ήθελα να προσθέσουμε να διασφαλιστεί η συνέχιση της απασχόλησης μέσω των κοινοφελών επιχειρήσεων. Δεν μου φέρει. Μέσω των κοινωνικών δομών των ΑΝΤΑ. Μέσω των κοινωνικών δομών των ΑΝΤΑ. Θα ζητήσω. Καμία αντίρρηση. Είμαστε στο πλευρό του εργαζομένου. Ξέρουμε πως έχει στηθεί με κόπο, με πόνο, γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιόμετρα κάθε μέρα για να φτάσουν στα σπίτια όλων των αφιλημένων. Είμαστε στο πλευρό τους, δηλαδή δεν χωράει καμία αμφιβολία. Οι βουλευτές θα πρέπει να τοποθετηθούν δημόσια και να έρχονται εδώ εκπρόσωποι και εσείς που είστε παρόντες και οι κύριοι που δεν είναι παρόντες και να σταματήσουν να βάζουν τους Δήμους ως ανάχωμα στην κεντρική εξουσία. Βάζουν εμάς τη μέση. Θα πρέπει οι βουλευτές να τοποθετηθούν δημόσια και με δηλώσεις τους. Και όχι να βγαίνουν στην Ασκληπίου και να χαιρετάνε. Και σήμερα σε μια τόσο σημαντική σύσκεψη να λείπουν και να έχουμε εκπροσώπους. Αυτά τα ολίγα. Για το θέμα της απάντησης που σου είχα, τι θα απαντήσω, πρέπει να το βάλουμε, ότι δεν απαντούν ή πρέπει να αποδεχόμαστε. Είναι σημαντικό. Για μας, προσωπική μου άποψη, είναι ότι μέχρι... Είναι το σημαντικό σήμερα, πρέπει να απαντήσω. Το ΙΚΑ θα τα δώσει ιδιώτες. Μέχρι... Πρέπει να απαντήσω. Όχι, πρέπει να καθίσουμε σε τέτοιο. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι για μας το θέμα δεν τίθεται έτσι. Τουλάχιστον σαν δημοτική επιχείρηση κοινοφιλούς χαρακτήρα 10 τρικάλων, εμείς το θέμα το διαχειριζόμαστε με το εξής σκεπτικό. Ότι μέχρι τις 31 Τρίτου που το βοήθεια στο σπίτι το διαχειρίζεται 10 τρικάλων, εμείς επιμένουμε και στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση την αντίθεσή μας με την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας του βοήθεια στο σπίτι και λέμε ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του βοήθεια στο σπίτι που είναι η 31 Τρίτου θα πρέπει ή να έχει παραταθεί το πρόγραμμα έτσι όπως το γνωρίζουμε και το απαιτεί η κοινωνία, αλλιώς στις 31 Τρίτου θα τοποθετηθούμε τι θα κάνουμε. Η τοποθέτησή μας μέχρι 31 Τρίτου είναι αυτή. Ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσει το πρόγραμμα έτσι όπως είναι. Δεν υπάρχει μια πολιτική κάλυψη για την απάντηση. Μπαίνει ένα πρόβλημα για τον λόγο. Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει ακόμα αν μπορώ να το παρατηρήσω. Αν μπορέσω να το παρατηρήσω, είναι καλό. Διότι θα παρουσιαστεί το φαινόμενο. Αν εγώ δεν απαντήσω θετικά ή αρνητικά, ναι, μέχρι θα πάει μέχρι 31 Τρίτου. Αν δεν απαντήσω καθόλου, εσείς θα κάνετε χάρτια τότε και θα πάρετε την απάντηση και θα εντάξει το πρόγραμμα μέσα από το ΙΚΑ. Εγώ θα είμαι ξεκρέμαστο σαν Δήμο Καραμπάκη. Τι κάνουμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα. Είναι ζήτημα, σοβαρό. Θα επικοινωνήσω λίγο μαζί του. Μάλλον είναι λίγο λάσικα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Από μια πρώτη κουβέντα που είχαμε και να φύγουμε. Θα δω λίγο. Καλό να υπάρχει μια πρόταση όμως. Προφανώς. Δεν έχετε ζήσει ο Δήμος Καλαμπάκας. Όχι. Δεν είναι. Υπάρχει τέτοια... Δεν το όλοι. Μπορεί να πάρει απόφαση, γιατί εσείς είστε πρώτοι το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας μέσα σε αυτό το διάστημα και να πάρει την πολιτική, να δώσει την πολιτική κάλυψη. Εδώ είναι απάντηση. Και η κοινοβουλευτική μας, ναι, οι οποίοι τις παραμέτρους του προβλήματος τις γνωρίζουν. Κάποιες μπαίνουν σήμερα, όπως το πρόβλημα που τίθεται στο Δήμο Καλαμπάκας. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση για αυτό το ζήτημα μέσα στο πνεύμα και τη φιλοσοφία που διακατέχει τη λογική όλων μας και που νομίζω ότι είναι ενιαία. Να μιλήσω. Ναι. Είμαι ο πρώτος που έκανε επερώτηση για αυτά τα θέματα. Επερώτηση κανονική και είναι γεγραμμένη. Ο πρώτος μπήκε στη λογική και έκανε επερώτηση για τη βοήθεια στο σπίτι. Δεν έκανα επίσημα, δεν σας δείχνω. Συζητώντας είπαμε, τώρα η απάντηση δεν μας ικανοποίησε που πήραμε από τον Υπουργό. Είπαμε, κοίταξε, κάπου εδώ είναι χαμένα τα πράγματα.
να πάρουμε 6 μήνες καιρό, να δούμε πώς θα ξαναλύσουμε ένα θέμα που μας αγγίζει όλους σαν ανθρώπους, όχι έξω από την εργασιακή σχέση που υπάρχει και την εξάρτηση που εγώ σας είπα. Εξάρτηση παιδιού με γονέα, έτσι. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ένας δρόμος είναι, θα πούμε, όταν θα έρθω εγώ στην εξουσία, θα σας τα λύσω όλα, παιδιά. Θα είστε ευτυχισμένοι άνθρωποι, θα έχετε από 20-30 χιλιάδες μισθό καθένα. Όταν θα σας λέω να γελάτε, θα γελάτε, θα γίνουμε και Βόρεια Κορέα, όπως θα είναι ευτυχισμένοι όλοι. Εδώ μιλάμε σοβαρά, γιατί είναι υπαρκτό πρόβλημα και άμεσο. Και πρέπει αυτό το υπαρκτό και άμεσο πρόβλημα να το λύσουμε οπωσδήποτε. Βλέπετε ότι κάτω εγώ σας ανέφερα ότι συζητάνε και ο υπεύθυνος είναι αυτό που έχω εγώ πολλές επαφές. Να δούμε τα συνεταιριστικά σχήματα, να δούμε πώς μπορούν να περάσουν, να δούμε από πού θα χρηματοδοτηθούμε. Δεν είναι ένα θέμα που το έχουμε αφήσει. Εάν ας πούμε προβοκάρουμε εδώ την κουβέντα, λέμε εσείς γιατί καταπιέζετε τους μαύρους. Τότε τι να σας πω, εγώ τους καταπιέζουμε τους μαύρους. Το πρόβλημα είναι αυτό και είναι άμεσο. Βγαίνει μια παράμετρο τώρα. Η οποία εγώ τώρα τη μαθαίνω για το ΙΚΑ. Έτσι και έχει ένα δίκιο τώρα εδώ ο Αποστόλης. Εγώ λίγο δεν το ψηλό αντιλαμβάνομαι αυτό τι θα πει μόνο συνταξιούχοι του ΙΚΑ. Και αν ένας δεν είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και δεν τύχει να μην έχει, δηλαδή είναι του ΟΓΑ, σημαίνει ότι πεθαίνει, σημαίνει ότι δεν έχει βοήθεια στο σπίτι. Δηλαδή λίγο δεν τα επιμέρους δεν καταλαβαίνω. Έτσι, γι' αυτό θέλω να το ψάξω αυτό το θέμα και εγώ θα είμαστε σε επαφή Αποστόλη, να ψάξουμε γιατί το ΙΚΑ ξαφνικά βγαίνει από μια πλευρά που δεν την κατανοώ. Γιατί όταν μιλάμε για βοήθεια στο σπίτι, μιλάμε και για όλα τα παρεμφερή, μιλάμε για τα συγκεκριμένα. Είναι για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Απλά το πόρο. Είναι για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι και απλώς, δεν μιλάει μόνο απλώς, θα περάσει μέσα από τελικά. Εάν αυτό είναι ο δρόμος, να πω κάτι. Εάν παραμένουν τα πράγματα ως έχουν σαν λειτουργία, δεν μιλάμε για τους δήμους. Και το ΙΚΑ πει πόσα λεφτά είναι, 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, παραμένει αυτό ως έχει. Τα δίνω εγώ και έτσι ξεπερνάω το σκόπελο που βάζει το λογιστήριο που βάζει. Αυτό να το δούμε. Δηλαδή αν αύριο πει το ΙΚΑ, ξέρετε 200 εκατομμύρια δεν κάνει παιδιά, ωραία. Λοιπόν εγώ συνεχίζω κανονικά, υπογράφετε τις συμβάσεις σας όλοι και συνεχίζω αυτή την ιστορία. Δεν είμαι σίγουρος όμως πώς θα το κάνει, γιατί βάζει αυτά τα οποία είναι... Το ΙΚΑ ήδη έχει υπογράψει σε την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ναι. 2.000 συμβάσεις με πάροχους. Οι πάροχοι αυτοί είναι από ιδιώτες, εταιρείες, ΚΙΣΠΕ ή διάφορα άλλα νομικά πρόσωπα. Ιδιωτικού δικαίου. Εμείς αυτά δεν τα πιστεύω. Θυμίζει λίγο αυτό που μου λέει. Έχει υπογράψει. Και είναι ανοιχτή διαδικασία, δέχεται συνέχεια αιτήσεις για να υπογράψει με καινούριους πάροχους. Αλλά το θέμα είναι ότι οι ωφελούμενοι σε όλη την Ελλάδα θα σημαίνει 2.000. Έχει 2.000 ωφελούμενοι. Οι χιλιάδες έχουν εγγραφεί. Οι πάροχοι έχουν φτιάξει περισσότεροι από τους ωφελούμενους. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι. Και να ολοκληρώσω λίγο σε αυτό το θέμα είναι, τα λεφτά τα έχει το ΙΚΑ, ο ένας τα έχει το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ τι τα έχει για 2.000. Έχει 60 εκατομμύρια το ΙΚΑ. Αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρώσει. Το οποίο καλύπτουν τι. Πόσους. Μπορούν να καλύψουν τις 30.000 ωφελούμενους, λένε. Το θέμα είναι σε ποιους θα τα δώσει αυτά τα λεφτά. Θα τα δώσει στους ήδη υπάρχοντες φορείς με τους ήδη εργαζόμενους ή θα τα δώσει σε κάποιους άλλους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί είναι όσο σημαντικό ζήτημα. Οι εργαζόμενοι γι' αυτό ανησυχούν. Δεν είναι κάτι που δεν έχουν τα λεφτά. Γιάννη, μισό λεπτό. Πού θα πάνε τα λεφτά. Γιάννη, συγγνώμη που κάνουμε αυτό. Πάντως, κύριε Βουλευτά, κύριε Βουλευτή, κυρία Βουλευτή, πιστεύω ότι το πρόβλημά μας δεν είναι αν υπάρχουν σήμερα τα 60. Και λυθεί το πρόβλημα για ένα εξάμεινο. Πιστεύω πως πρέπει να παλέψουμε για μια οριστική και μόνιμη λύση του προβλήματος. Και θα κάνω και μια άλλη έτσι, μια σκέψη. Πάντα κύριε Βουλευτά μου, ξέραμε ότι οι κυβερνώντες θέλανε μια βάση διχασμένη. Ας μην τους κάνουμε αυτή τη χάρη. Εδώ, εγώ έτσι, πέρα από την οποιαδήποτε ένταση, με πολλή ικανοποίηση διαπιστώνω πως όλοι μας έχουμε την ίδια ευαισθησία και παλεύουμε όλοι να λύσουμε το πρόβλημα. Ας τον συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και ας αφήσουμε έτσι τους κυβερνώντες να κάνουν τη δουλειά τους με την έννοια να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις. Εμείς όμως πρέπει να τους πάμε εκεί που πρέπει να πάει το θέμα. Και πιστεύω ότι δεν μας
εφησυχάζουν τα 60 εκατομμύρια που υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν σήμερα μετά από 6 μήνες θα έχουμε το πρόβλημα πάλι μπροστά μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πιέσετε εσείς από τον θεσμικό σας ρόλο, οι κοινοβουλευτικοί, ούτως ώστε το πρόβλημα να πάρει μια οριστική λύση, κύριε Πρόεδρε. Διότι το να ερχόμαστε πάλι έτσι πάντα, δεν το συζητάμε, να λυθεί το πρόβλημα με την εφιστάμενη κατάσταση. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι και να ξέρουν ότι την επομένη θα πάνε για δουλειά, αλλά να ξέρουμε εμείς ως κοινωνία ότι υπάρχει μία προσφορά, μία θεσμική προσφορά σε έναν λαό ο οποίος δοκιμάζεται από μια ηλικία και μετά. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε μια οριστική λύση. Νομίζω ότι τουλάχιστον από την πλευρά μας έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάδειξη του ζητήματος και την ανίχνευση όλων των παραμέτρων. Δεν σας καταλάβα. Και την ανίχνευση όλων των παραμέτρων που το συνοδεύουν. Προφανώς και θα νιώθαμε πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση εάν έτσι όπως ψηλαφίσαμε εμείς το ζήτημα δοθεί μια οριστική λύση προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θα είμαστε και στη διάθεσή σας για στοιχεία, εάν χρειαστείτε οτιδήποτε στοιχεία για τα προγράμματα που υλοποιούμε. Μάλιστα στην μέγιστη λεπτομέρειά τους δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να σας τα δώσουμε. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο η σημερινή μας κουβέντα να καταλήξει κάπου και να μην μείνει από αυτήν την κουβέντα και τη συνάντηση που κάναμε εδώ η ένταση που δημιουργήθηκε. Εμείς θέλουμε να καταγραφούν τα θετικά αυτής της συνάντησης που νομίζω ότι μπορούν να είναι πάρα πολλά, ξεκινώντας από την αν θέλετε επιδιωκόμενη ομόφωνη στάση μας απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε. Και δεν είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε γιατί θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει σε αυτή τη συγκυρία να μην μιλάμε για περιορισμό του κοινωνικού κράτους απέναντι σε αυτούς που το έχουν άμεση ανάγκη. Εγώ ξεκινώ από εκεί και στη συνέχεια εφόσον συμφωνήσουμε ότι το κοινωνικό κράτος δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, θα πρέπει δηλαδή να μην γίνει μικρότερο.
Γιατί αποχωρήσατε τις ζητήσεις, κύριε Δετσέλη? Ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία γενικότερα, τη διασφάλιση της συνέχειας του προγράμματος στην βοήθεια στο σπίτι. Δυστυχώς θεωρούμε ότι με κινήσεις, πυροτεχνήματα, όπου ο καθένας μπορεί να λέει ότι ενδιαφέρεται, αλλά στην ουσία τίποτα, δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Δεν μας άφησαν ούτε εμάς να μιλήσουμε, δεν άφησαν ούτε τους εργαζόμενους να μιλήσουμε. Δημιουργήθηκε πάρα πολύ ένταση. Θεωρώ ότι έτσι δεν λύνουμε τα προβλήματα, μόνο εξυπηρετούμε συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι παλεύουμε και πρέπει να παλέψουμε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι να διασφαλιστεί και να αναβαθμιστεί, διότι σκοπός της κυβέρνησης είναι η ιδιωτικοποίηση και των δομών πρόνοιας και κοινωνικής παροχής. Το ψήφισμα θα το ψηφίσετε, Δεν μπορώ να ψηφίσω, να συμμετέχουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει σε ένα ψήφισμα το οποίο μπορεί να υπογραφεί από τους άλλους τέσσερις βουλευτές, οι οποίοι ακόμα διαβουλεύονται για το αν το πρόγραμμα στο βοήθεια στο σπίτι θα γίνει φροντίδα κατοίκων για τους συνταξιούχους. Που σημαίνει τελείως ριζική και ούτε διασφάλιση των εργαζομένων, αλλά και μείωση των ωφελούμενων περίπου στο 1/5 από αυτούς που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Δικιά σας άποψη, δικιά σας πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει και τροπολογία στη σχετική στη Βουλή. Έχει ζητήσει και τη σύγκληση της αρμόδιας Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για το θέμα με παρουσία και αντιπροσωπεία των εργαζομένων. Και ζητάμε αυτό το πράγμα να γίνει το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι να είναι κοινωνική δομή μέσω του Δήμου ή προγράμματος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, να διασφαλιστούν οι θέσεις των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου και να διευρυνθούν τα κριτήρια των ωφελουμένων, διότι το καινούριο πρόγραμμα θέτει ισοδηματικά κριτήρια και όρια ηλικίας, δηλαδή ο ωφελούμενος πρέπει να είναι 78 χρονών και άνω, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα αφορά μικρή μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, από τους 140 περίπου οι 2.000 μόνο τώρα έχουν κάνει αίτηση. Ευχαριστώ. Γιατί αντιδράσατε και αφήγατε μέσα την αίθουσα στον Ριζόν? Εγώ απλά έκανα μια ερώτηση στον κύριο βουλευτή για την Επιτροπή της Κοινωνικής Πολιτικής στη Βουλή, να μας πει τι γίνεται με το βοήθεια στο σπίτι αφού είναι παρόν και αν προχωρεί η διδυτικοποίηση του προγράμματος, και αυτός είχε αυτή την αντίδραση. Άρχισε να μιλάει άσχημα, να χτυπάει το τραπέζι στο χέρι και μετά έπρεπε να αντιδράσω κι εγώ με τον τρόπο. Αν νομίζουν κάποιοι βουλευτές ότι μπορούν να μιλάνε έτσι στον κόσμο.